Εκκλησία, Πολιτεία και Λαός τίμησαν την μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Το θρησκευτικό μνημόσυνο του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας τελέστηκε το πρωί από την Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, ενώ την μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου τίμησαν αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας και πλήθος κόσμου. Του μνημοσύνου προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από μέλη της Ιεράς Συνόδου. Στις 3 Αυγούστου συμπληρώνονται 40 χρόνια από τον θάνατο του πρώτου Προέδρου της Κύπρου. Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο τέος Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου μίλησε για τις πολιτικές παρακαταθήκες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που παραμένουν διαχρονικές. Η σημερινή κρίσιμη εθνική συγκυρία απαιτεί αξιοποίηση του διαχρονικού μηνύματος του Μακαρίου, που υπήρξε η αιμονή σε στόχους και αρχές. Καθήκον μας, ανέφερε ο τέος πρόεδρος της Βουλής, είναι να παραμείνουμε σε εγρήγορση και κινητοποίηση για να ξεφύγουμε από την εθνική ταπείνωση του 1974. Η ρηθέν αδιέξοδο στο Κραν Μοντάνα έκλεισε ταυτόχρονα και ένα ιστορικό κύκλο 43 ολόκληρο χρόνο. Αιωνία σου μνήμη, μετά το πέρας του μνημοσύνου, τελέστηκε τρισάγιος στο Θρονί, ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στον Ανδριάνο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και εψάλλει ο Εθνικός Ύμνος.